Τι είπα να πει θεία κοινωνία. Σ' απασχόλησε ποτέ? Θεία επικοινωνία. Κοινωνώ μετά του Α. Η Εκκλησία κοινωνεί με τη στάδια Εκκλησία. Έχει επικοινωνία. Θεία κοινωνία είναι θεία επικοινωνία. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ενεμίμεν. Καγό είναι αυτό. Ο άνθρωπος δεν σώζεται από τα έργα του. Ναι μεν, τα ζητάει αυτά, αλλά από ποιον τα ζητάει? Αυτό το θέμα. Από ποιον τα ζητάει? Τα ζητάει από τους συγγενείς του, από εκείνους που είπε ο πατέρας να πάνε να κληρονομήσουν. Ποιοι κληρονομούν? Οι εργάτες κληρονομούν? Είναι ένας στην Αμερική και έχει μια επιχείρηση, άγαμο σε παραδείγματι, 100 εκατομμύρια δολάρια. Έχει κόσμο που δουλεύουν μέσα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πέθανε. Ποιος θα τα πάρει? Ποιος θα το κληρονομήσει αυτόν? Οι εργάτες? Ή θα δει στην εφημερίδα ότι ζητούνται οι κληρονόμοι του τάδε? Και θα δει το αδερφάκι εδώ από το χωριό και θα δει τον ξάδερφο από εκεί πετάξει την τσάπα και λοιπά και θα πάει να βγάλει τα χαρτιά ότι είναι συγγενής και θα πάει εκεί πέρα και θα σου γυρίσει εκατομμυριούχος, θα πάρει την περιουσία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είμαι θα εμείς συγγενείς του Θεού για να έχουμε μέρος από την κληρονομία? Γιατί πρόκειται περί βασιλείας, λέει. Ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατρός μου. Όταν ένας βασιλεύς πεθάνει, ποιος θα τον κληρονομήσει? Εμείς οι θνητοί ή οι πρίγκιπες? Οι άνθρωποι του παλατιού, τα παιδιά, οι πριγκίπισσες, ποιοι θα κληρονομήσουνε? Αυτοί θα κληρονομήσουν. Εμείς λοιπόν είμεθα συγγενείς για να δικαιούμεθα. Διότι δεν, ο Χριστός μας έλα να το μάθετε, να το καταλάβετε, δεν είναι εργοδότης αγαπητή μου. Έλα να λογαριαστούμε, έκαμε αυτά, έδωσα τόσα παπούτσα που δεν μου πηγαίνανε, τόσα φαγητά που θα τα πετάξουν και με πληρώσει. Δεν κάνει τέτοιους λογαριασμούς ο Θεός. Ο Θεός είναι ζωοδότης. Δεν είναι εργοδότης. Είναι ζωοδότης ο Χριστός. Πώς λέγεται η πλευρά του? Ζωηφόρος η πλευρά. Πώς λέγεται ο σταυρός του? Ζωηφόρος ο σταυρός του. Πώς λέγεται ο τάφος του? Ζωηφόρος ο τάφος του. Πώς λέγεται το ποτήριον? Άρτος της ζωής. Πώς λέγεται η Αγία Τράπεζα? Τράπεζα του άρτου της ζωής. Περί ζωής ο λόγος. Δεν είναι θέμα κάνω καλά έργα. Κάμε καλά έργα. Τα θέλει. Αλλά θα μου δείξεις πρώτα τα πιστοποιητικά σου. Χρειάζονται δυο χαρτιά. Ένα χαρτί συγγενείας και ένα χαρτί έργων. Δεν εννοεί ο Χριστός να πει εγώ σε πιστεύω, εγώ εκκλησιάζομαι, εγώ εξομολογούμαι, εγώ κοινωνώ. Αλλά μη ζητάς και δεκάρα, με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ πιστεύω. Και ο διάβολος πιστεύει. Μα δεν σώζεται. Γιατί δεν έχει έργα. Τα έργα του είναι αντίθετα. Θέλει την πίστη σου, αλλά δια αγάπης ενεργουμένη. Σε αυτούς λοιπόν που είναι οι συγγενείς του, που είναι αδέρφια του Χριστού, που είναι παιδιά του Θεού, θέλει να έχουνε και τα έργα της αγάπης, και των πονεμένων και των θλιμμένων και των άρρωστων και των φυλακισμένων να το βλέπουν και να βλέπουν τα καλά έργα ημών ή να δοξάζεται ο Πατέρας στον ουρανό. Πιο διαφορετικά τι γίνεται? Ο παπισμός έργα και του περισσεύουν μάλιστα και εξοφλή και λογαριασμούς αλλουνών. Ο προτεσταλισμός πίστην. Εγώ πιστεύω. Πιστεύσεις σώζεσαι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι δυο κουπιά. Είναι πίση ορθή και πράξη ορθή. Ορθοπιστία, ορθοπραξία. Αυτά τα δύο μαζί είναι εκείνα που οδεύουν σωστά τον άνθρωπο προς την αιωνιότητα. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει γνωστός συγγενής του Θεού ο άνθρωπος? Διά Ιησού.
όσοι δεχθούν τον Χριστό, αυτοί δικαιούνται να λένε το Πάτερ ημών. Οι άλλοι δεν πρέπει να το λένε. Όσοι έλαβαν αυτόν τον Ιησούν, Ιωάννης Α9, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστη. Μα οι άνθρωποι λένε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι παιδιά του Θεού. Όχι. Κλάσματα, δημιουργήματα. Παιδιά του Θεού είναι όσοι εδέχτησαν τον Χριστό. Όσοι βαφτίστησαν στον Χριστό. Όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτοί είναι αδέρφια του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Της περιουσίας, αν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός του Θεού, που είναι η Βασιλεία, κληρονόμος φυσικός είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς είμαστε συγκληρονόμοι με τον Χριστό. Γινόμαστε αδέρφια του Χριστού κατά χάριν, παιδιά του Πατέρα κατά χάριν. Εάν δεν έχουμε αδελφό τον Χριστό, δεν έχουμε Πατέρα τον Θεό. Και για να γίνω ένα με τον Χριστό, πρέπει να ενωθώ με Αυτόν. Να γίνω σύσσωμος και σύνομος. Σύνεμος. Δηλαδή, το αίμα. Πώς γίνεται ο άνθρωπος? Τι είπα να πει θεία κοινωνία? Σε απασχόλησε ποτέ? Θεία επικοινωνία. Κοινωνώ μετά του Α. Η Εκκλησία κοινωνεί με τη στάδια Εκκλησίας. Έχει επικοινωνία. Θεία κοινωνία είναι θεία επικοινωνία. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ενεμίμεν. Καγό είναι αυτό. Διαβάστε στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου το κλίμα με τις βέργες. Εγώ με λέει άμβελος. Σεις τα κλίματα. Ο μένον διαμπέλο, πολύ καρπόν φέρει. Όποιος δεν μένει, τον κόβουν και το βάζουν στο καζάνι. Γιατί την κλίμακα? Ναι, όχι την κλίμακα, γιατί την άμπελο. Την έχουνε από πάνω από την ωραία πύλη να εξαρτάται από το μυστικό δείπνο. Για κοιτάξτε από πάνω στην ωραία πύλη που είναι ο μυστικός δείπνος, που το σώμα και το αίμα του Χριστού. Από εκεί ξεκινάει η άμπελος. Όσοι απομυζούν από την άμπελο έχουν τα αγαθά αποτελέσματα. Μια βέργα όταν είναι πάνω στην άμπελο και απομυζά από εκεί τους χυμούς, τι κάνει? Κάνει φύλωμα. Κάνει σταφύλια. Κάνει ενόπνευμα το σταφύλι. Κάνει ζάχαρο. Πού θα απορρέουν? Από το κλίμα, από το κούρβουλο. Κούρβουλο είναι ο Χριστός. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει σχέση με τον Χριστό, έχει αποκοπεί, διότι θέλει να αμαρτάνει και δεν έρχεται στη Θεία Κοινωνία, δεν είναι αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση δεν είναι παιδί του Θεού και δεν δικαιούται από την κληρονομία. Γι' αυτό σαν σύνθημα, αν ενθυμίστε, όταν γυρίσαμε μετά τα εορτάς, ήτανε: αν θέλετε να αξιοποιηθεί ο χρόνος που προσετέθη από τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, φροντίσετε να αξιοποιήσετε στον εαυτό σας το Άγιο Ποτήριο. Εφόσον αγαπητοί μου το Άγιο Ποτήριο μένει και καλυμμένον, η ανθρωπότησα είναι δαιμονισμένη και θα κολλαστεί άφθαντος. Αυτός που δημιουργεί καταστάσεις για τη Βασιλεία του Ουρανών είναι το Άγιο Ποτήριο, το αίμα του Χριστού. Εδώ μέσα στις φλέβες του ο άνθρωπος έχει αίμα από τον Αδάμ. Το αδαμιαίο αίμα τον άνθρωπο τον πάει στην κόλαση. Γι' αυτό κάνω μετάγγιση. Όχι ότι είμαι άξιος, είμαι άρρωστος και κάνω μετάγγιση από το αίμα του Χριστού για να γίνω βασιλόπουλο. Να μην μείνω κοινός άνθρωπος με όμικρο γιώτα, να γίνω κενός άνθρωπος με αλφα γιώτα. Να μην μείνω χωματένιος, να γίνω πνευματικός. Να μην μείνω γήινος, να γίνω ουράνιος. Γι' αυτό είναι δυνατόν κάθε μέρα ο άνθρωπος
να επικοινωνεί, να κοινωνεί τον Χριστό, να αλλάξει φύση του, να αλλάξει το αίμα του. Τότε, εφόσον θα ρέει μέσα του αίμα Θεού, αίμα του Παμβασιλέως, θα είναι βασιλόπουλο και θα δικαιούται από τη βασιλεία αυτή και την κληρονομία αυτή. Έτσι έχει το θέμα. Τότε αυτός ο άνθρωπος που θα έχει αυτά τα πιστοποιητικά, που θα εξομολογείται, που είναι βαφτισμένος, που κοινωνεί κλπ, θα προσέξει να κάνει και έργα αγαθά μες στο πλαίσιο των δυναμεών του, ώστε να παρουσιαστεί με το εισιτήριο που είναι ο Ιησούς και με τις βαλίτσες του που είναι τα καλά του έργα, για να ταξιδεύσει ευχερός και ανέτος για τη βασιλεία των ουρανών. Διότι τα έργα του ανθρώπου δεν του εξασφαλίζουν είσοδον θέσιν. Η είσοδος είναι διά του Ιησού Χριστού. Αυτά διδάσκει. Δεν απορρίπτει τα έργα, αλλά θέλει πρώτα την πίστη, την ορθή του ανθρώπου και την επικοινωνία με τον Χριστό.